Καλώς ήρθατε στο GamePanzer, Παρασκευή σήμερα, ρετρό ημέρα, και συνεχίζουμε με καινούριο ρετρό παιχνίδι, το οποίο είναι το... Το Tekken 3 είναι ένα fighting παιχνίδι, το τρίτο της σειράς Tekken που κυκλοφόρησε από την Namco το Μάρτιο του 1997 στα arcades και ένα χρόνο αργότερα στο PlayStation 1. Η original arcade έκδοση κυκλοφόρησε το 2005 και για PlayStation 2 ως ένα μέρος του Tekken 5, στο Arcade History Mode. Ο Jin Kazama, ένας συνηθισμένος Ιάπωνα έφηβος, ζει μια ήσυχη ζωή με την οικογένειά του στη Γιακουσίμα, μέχρι που κάνει την εμφάνισή του ένας δαίμονας μαχητής ονόματι Όγκρε και απαγάγει τη μητέρα του. Εκείνος, τυφλωμένος για εκδίκηση και μην μπορώντας να αντιμετωπίσει σε μονομαχία τον Όγκρε, όντας πολύ δυνατότερος, καταφεύγει στο Heihachi Mishima και του ζητά να τον διδάξει το Mishima Karate Style. 4 χρόνια αργότερα, έχοντας γίνει μάστερ στις πολεμικές τέχνες, ο Τζιν παίρνει μέρος στο τουρνουά του Heihachi για να καταφέρει να πάρει το αίμα του πίσω. Στο τουρνουά αυτό θα γνωρίσει πολλούς άλλους μαχητές που διψούν για δόξα, χρήμα, φημή, αλλά και για να δουν τον Όγκρε να ιτάται. Το παιχνίδι αυτό είναι ένα κλασικό fighting game που μπορούμε να παίξουμε σε arcade mode, δηλαδή να επιλέξουμε τον αρχικό μας χαρακτήρα και να νικήσουμε όλους τους άλλους, φτάνοντας στο τελικό boss. Μπορούμε επίσης να παίξουμε και με άλλα modes, όπως, ας πούμε για παράδειγμα, να αντιμετωπίσουμε τους φίλους μας σε ένα εναντίον ενός ή και σε ομάδες. Κάθε χαρακτήρας μπορεί να επιτεθεί με γροθιές, μπουνίδια ή και με λακτίσματα, κλωτσίδια. Αλλά και κάθε παίχτης έχει τη δική του ειδική επίθεση που γίνεται μέσω κάποιου συνδυασμού πλήκτρων. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Καλή διασκέδαση! Στο αρχικό μενού, το οποίο είναι ένα μενού σκέτη νοσταλγία και full μενού, δηλαδή έχει τα πάντα. Arcade mode, VS mode, ένας εναντίον ενός, ένας εναντίον μποτακίου κτλ. Team battle ακριβώς τα ίδια αλλά σε ομάδα. Time attack mode, δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει, τι είναι. Survival mode, και αυτό δεν το θυμάμαι. Tekken Force Mode, επίσης δεν θυμάμαι τι είναι. Practice Mode είναι για να μπεις να κάνεις την προπόνησή σου, να μαθαίνεις τις κινήσεις, να τις μάθεις όλες τέλος πάντων για να μπεις ψιλοϋποψιασμένος στο παιχνίδι. Option Mode, δεν έχω κάνει κάποια option, ας τα κάνουμε τώρα. Difficulty Level, Easy, Medium, Hard, θα το αφήσουμε στο Medium, Medium, Medium. Fight Count, μετράει. 2 άστο, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό. Round Time. Α, μου δείχνει και πάνω δεξιά γιατί ακριβώς είναι η κάθε ρύθμιση. Round time, 40 δευτερόλεπτα ο κάθε γύρος. Character change at continue. Yes.
Να μπορούμε να αλλάζουμε. Όχι, μένα, θα το πάμε σε ρή τρένο. Guard damage. Όχι, no. Yes, εννοείται. Θα μας κάνει άμυνα ο άλλος και... Ας. Select Curse of Hood, no. Quick Select, no. No. BG, αυτά τα άλλα δεν τα ξέρω. Exit, τώρα ελπίζω... Καλά, Key Configuration, δεν χρειάζεται, τα έχω φτιάξει ήδη από τον Emulator. Δεν παίζω με τον κλασικό Emulator EPSHE, παίζω με έναν άλλον, ο οποίος μου φαίνεται πολύ πιο εύκολος και πολύ πιο καλός, πιστεύω, τον PCSX. Records display, ok, exit. Λοιπόν, ελπίζω να μπαίνουν save από μόνα τους. Arcade mode ήταν αυτό που μπαίνεις, παίρνεις ένα χαρακτήρα και το πας προς τον τερματισμό. Λοιπόν, έχουμε 16 δευτερόλεπτα για να εξηγήσω λίγο τους παίχτες πριν επιλέξει από μόνο ότι Χιαού. Δεν τα πάω καλά με τα Ιαπωνέζικα ονόματα. Γιοσιμίτσου, Νίνα, Λο, Χαράγ, Έντι, Πολ, Κίνγκ, Λι, Λέι, Έντι. Και ο τελευταίος είναι ο Φλόρος, ο άχρηστος, ο γυναικωτός, ο Τζιν, πώς λέγεται, Τζιν νομίζω. Δεν πρόλαβα να πάω σε εκεί, θα μου επέλεγε παίχτη. Εμένα ο αγαπημένος μου ήταν φυσικά ο Έντι, που έκανε κάτι κολπάκι έτσι. Πώς το λένε αυτό, μωρέ? Break dancing, έτσι και τέτοια φάση. Η Νίνα εδώ με το 12-πόντο το τακούνι και σκεφτεί για την πασαρέλα. Πού πας, μωρή? Έτσι, αυτή είναι η κινησάρα που έσκαγε πάντα. Λοιπόν, εντάξει, πέρα από τα τσατσιλίκια, να κάνω συνέχεια δηλαδή την ίδια κίνηση. Θα προσπαθήσω να δείξω και άλλες κινήσεις, όπως αυτή που έδειξα πριν από λίγο. Τα μπουνίδια του Έντι είναι σε φάση, έλα να μύρισεις μασχάλι. Βλέπουμε όλοι. Ίσως δεν έπρεπε να το βάλω normal. Final round. Όποιος το πάρει νίκησε. Μάλλον είναι να το τσιμπήσει, γιατί... Δηλαδή, τελευταία φορά που παίξα Tekken ήταν τότε, το εποχές 2001-2002. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναπαίξει. Τελευταία φορά δηλαδή που είδα Tekken ήταν στο κανάλι του φίλου του Retrominator. Όχι, μωρή. Έλα, έχασα. Α, ώρα στο τσακ. Στο τσακ. Πού να φτάσουμε και παρακάτω? Ίσως θα έπρεπε να το βάλω στο easy. Για αρχή είναι υπερβολικό και το easy. Ο Κοτσίδας. Να, βλέπουμε ότι με την άμυνα που κάνει, του αφαιρώ ενέργεια. Αυτό ήταν από τις ρυθμίσεις που έβαλα. Επίσης, η κραυγή του έντυνε όλα τα λεφτά. Δεν μπορώ να κάνω αναπαράσταση γιατί θα πάθω τα λαιμά μου. Τι κάνει? Παίζω με χειριστήριο. Φυσικά, γιατί αν έπαιζα με πληκτρολόγιο θα τα ακούγατε. Θα τα ακούγαν και οι γείτονες. Αυτό σπαμάρισμα. Πώς θα το πάμε τώρα, μία έτσι, μία αλλιώς? Μία μέσα, μία έξω. Έλα, έλα, ω βλακία. Γιατί φεύγει τόσο πολύ ενέργεια? Με ένα κλωτσίδι και με εξάπλωσε. Έχασα, εννοείται. Έκανε και άλλες κινήσεις, δεν ήταν μόνο αυτή. Δεν ξέρω γιατί, ίσως να φταίει και το χειριστήριό μου. Ίσως και να μην το κάνω εγώ σωστά. Λοιπόν, ADVS, αυτό το όνομα ποτέ δεν μπορούσα να το πω. Χουάραν. Γκέι μηχανόβιος. Όχι γκέι μηχανόβιος, γκέι καουμπόι, φοράει σπιρούνια. Έκανε μια κινησάρα πάντως, θυμάμαι. Σε τσάκωνε και σου σκάγε γονατίδι στο πρόσωπο. K-O-O. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε στη δεύτερη... Δεύτερη. Στο δεύτερο γύρο. Όπο. Το σηκώνει ψηλά το πόδι. Συνεχίζουμε. Πολ. Δεν είχε πολλούς παίχτες το Tekken 3. Round 1. Εγώ θυμάμαι πάντα τα βρίσκα σκούρα στο Γιοσιμίτσου. Ο Πόλο Χαρλέας. Θυμάμαι είχε ένα πολύ δυνατό μπουνίδι.
ο Πολ. Σε στέλνει, μιλάμε με τη μισή ενέργεια κατευθείαν. Έλα, πάρε την πρώτη νίκη, σε παρακαλώ. Όχι εσύ, εγώ. Τα πάνω τι... Α, δεν έχω δοκιμάσει τα πάνω. Τα πάνω ή τα... Τα L και R στην ουσία δεν κάνουν τίποτα. Εκτός και αν... Α, κάνει κάτι κολπάκια, γιατί... Κολπάκια Pro Evolution. Πάρε μια νίκη, σε παρακαλώ, πάρα πολύ. Μπράβο. Είχα δει να έρχεται ήττα, να γίνεται το 2-0. Έτσι, μπράβο, μπράβο σκύλε. Ναι, μία μπουνίτσα, έτσι, μπράβο. Μπουνίτσα, μία κλωτσίτσα εννοώ. Λαο, λο, όπως θέλετε, βασικά τότε σε αυτά τα χρόνια όπως να είναι τους λέγαμε. Λαο, λο, λι, λέει και ξελέει ο Μούφα Μπρους Λι. Οι κραυγές που βγάζει είναι απίστευτες. Το κίτρινο λέω, το τριγωνάκι έκανε μπουνίδια, κάτσε τα δω λίγο κιόλας. Τριγωνάκι ρίχνει μπουνίδια, όπως επίσης και ο κύβος, το τετράγωνο. Ο κύλινδρος είναι μπαλαρινό κλωτσίδια. Μου ξέσκησε τη ζωή. Στον ελεύθερο του χρόνο ο Λόου παίζει ποδοσφαιράκια. Με τα φιλαράκια στην Αλάνα. Μη γίνει το 1-1. Final round, εδώ μάλλον θα την πιούμε. Θα χάσουμε εννοώ. Πιάστον, μπράβο. Έλα. Ναι. Τώρα ποιος... Ο Γιώση Μίτσου. Νάτος. Το είπα. Τι ήταν ακριβώς ο Γιώση Μίτσου δεν είχα καταλάβει. Αλλά ήταν φοβερός με τη σπαθάρα του και το φωτόσπαθο, το κατάνα. Το φωτοκατάνα. Έλα να τον πιάσουμε λίγο. Πιάστον. Πιάστον τώρα μαλλί. Η μαμή έκανε μια κίνηση, κάπως καβαλούσε το σπαθί του και σου αφαιρούσε πάρα πολύ ενέργεια. Είχε κέφια πάντως ο δημιουργός του παιχνιδιού και σκέφτηκε ένα τέτοιο χαρακτήρα με νεκρό κεφαλή και κατάνα. Ωπα, να το μέκοψε στα δύο. Πάλι 1-1. Οπα! Ωου! Κινησάρα! Παίξαμε λίγο μακριά γαϊδούρα εκεί πέρα. Και τώρα ποιο έμεινε, η Κινεζούλα έμεινε μόνο. Ο King. Εντάξει, νομίζω ο King ήταν πολύ αργός. Μέρ Τζόρνταν παπουτσάκι. Έλα. Σκατά αργός είναι. Άλλος ένας χαρακτήρας που οι δημιουργοί του είχαν πάρα πολύ όρεξη για σχεδιασμό. Ένας άνθρωπος με κεφάλι λεοπάρδα λύς. Έτσι, μην τον αφήσει να σκοθεί. Τη γατούλα. Ξάδερφος Ψιψινέλ από το χωριό. 2-0. Η Κινεζού Τζίν, ναι. Ο θηλυπρεπής χαρακτήρας. Ενώ όλοι παίζανε Tekken 3 μόνο γι' αυτό, γι' αυτόν τον χαρακτήρα, εγώ ποτέ δεν τον είχα συμπαθήσει. Καταρχάς θα τον δει σημό του. Θέλω να μοιάσω στο Jean-Claude Van Damme, όταν μεγαλώσω.
Αν και αυτός νομίζω είναι ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού. Και τα μετσάκης όμως. Ο Γκόκου των φτωχών. Έχω κι άλλο να πω. Εννοείται. Ναι ρε φίλε, έτσι 1-1. Final round και μάλλον το 2-1 θα γίνει για αυτόν. Υπέρ του Τζιν Φλόρου. Τζιν. Να σε λένε και Τζιν. Έλα, σήκω. Και οι δυο παίζουμε πάρα πολύ με πόδι. Όχι, 2-1 η πρώτη μου ήττα. Continue εννοείται. Δεν το αφήνω να πάει έτσι. Λα, μία. Έτσι, μπράβο ρε φίλε. Α, έχει κι άλλα, κι άλλες ειδικές κινήσεις. Αν τις καταφέρω και τις πραγματοποιήσω, γιατί δεν μ' αφήνει. Είναι και λίγο λούλης. Δεν μ' αφήνει να κάνω εγώ τη δική μου κίνηση πρώτα. Άμυνα δεν ξέρω πως κάνει. Κάνε άμυνα, δεν με ενδιαφέρει. Έχασα, για δεύτερη φορά. Γιουλού, συνεχίζουμε. Έλα, 12-13 λεπτά έχω γράψει. Στον αέρα με πέτει. Τουλάχιστον δεν με πήγε παρθένα. Ξανά, θα το συνεχίσω και λίγο ακόμη. Κάποια στιγμή θα το καταφέρω. Έτσι πράγμα, το τζουτζέ. Σκύβει και αυτός, πάντως σκύβει πάρα πολύ καλά. Το κολόπεδο ρε. Το κολόπεδο. Έλα. Πάμε. Εάν είναι δυνατόν ρε παιδιά. Εάν είναι δυνατόν. Όταν το πρώτο χτύπημα εγώ το κάνω, αλλά το τελευταίο αυτός. Δεν πιάνει απλώς αυτό που κάνω εγώ. Και δεν μπορώ να αλλάξω και παίχτη ρε γαμώτο. Εγώ έκανα τις ρυθμίσεις. Έλα. Τον έχουμε τώρα. Έλα. Στεγνά. Έχω δύο ευκαιρίες ακόμη. Να, απέφυγε. Έλα ρε. Και μόνο από την τριβή που δημιουργώ επάνω του με αυτές τις κινήσεις τον ακουμπάω. Θα πρέπει να έχει καεί ζωντανός. Έλα.
Έλα, έλα πάλι. Λοιπόν, άλλη μία. Άλλη μία. Παλιά πως τα κατάφερνα έτσι ρε γάμο, το εύκολα. Πως το έκανα αυτό ρε. Τον αδόξαστο του άλλαξα, άμα το καταφέρω ξανά. Τι να καταφέρει. Κοίτα ρε, κοίτα το κολόπεδο ρε, κοίτα το κολόπεδο ρε. Κοίτα ρε, μέσα σε 10 δευτερόλεπτα με έβγαλε. Κοίτα, κοίτα. Έτσι μπράβο, πήγαινε πίσω να κλάψεις τώρα. Έλα, έλα. 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 Γκολ. Τελευταία. Όχι ρε, κοίτα, ξεκίνησε πάρα πολύ ιδανικά για μένα. Θα τους σπάσω τη μούρη, ε. Δεν μπορώ να αλλάξω και παίχτη, θα μηδενιστεί όλη η πορεία. Και δεν θα δούμε και τον Heihachi. Heihachi Honda, πώς το λέγανε. Κι άστονα, κοίτα ρε πως κύβει το κολόπεδο. Άντε. Άντε από εκεί, μπλάκα. Εκεί μείνε, εκεί μείνε. Θα τελειώσει ο χρόνος, εκεί μείνε. Δεν γίνεται, είναι πολύ μικρός ο χώρος και δεν προλαβαίνεις δηλαδή να τον κρατήσεις πίσω. Θέλω ρε γάμα το να συνεχίσω τώρα, αλλά... Κοίτα ρε, πώς κάνει άμυνα ρε γάμα. Τελευταίος γύρος, πραγματικά τώρα. Πήγαινε, δεν κάνει και πίσω. Έτσι. Έτσι, ρούφα την. Έκανα βλακία τώρα. Έλα, τελείωνε. Σόφα. 19 λεπτά. Εντάξει, δεν το τερμάτισα σίγουρα. Σίγουρα είχαμε άλλο ένα γύρο, την Κινεζούλα, και μετά πηγαίναμε στο Heihachi Honda και μετά σε έναν κάπως σαν δαίμονας ήτανε. Ογκρε. Ογκρε, γκρέι, ογκρε, κάπως τέλος, έτσι δεν θυμάμαι. Παιδιά. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο του Tekken 3, το πρώτο, γιατί θα υπάρξει και δεύτερο, τελείωνε. Θα υπάρξει και δεύτερο, κάπου είναι το... ένα από αυτά τα mode εδώ πέρα, που παίζεις... γίνεται beat'em up κάπως, τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο του Tekken 3. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι, δηλαδή ένα subscribe... και να το μοιραστείτε τέλος πάντων, να μοιραστείτε το σημερινό επεισόδιο, να ο Φλόρος που με νίκησε. Α, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα λέμε την άλλη Παρασκευή πάλι με Tekken 3, με τη συνέχεια. Γεια σας.